Δεν τη γνωρίζαμε πριν τα παιχνίδια με τη Φέγενορ, τη μάθαμε και σίγουρα την υπολογίζει και καλύτερα ο Ιραόλα. Πάμε να δούμε τη φάση με τον Ακοράν, πάει πίσω η μπάλα, Τέτε! Μεγάλη απόκρουση από τον Σέρμινετ στο 7ο λεπτό. Ο Έκτορ Χέφερ αποδοκιμάζεται, αλλά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι τελικά, τυχιά. Ξανά με το αριστερό, πολύ καλή εκτέλεση. Μαχτιουί, τον αρχηγό που κάνει γρήγορα. Καλή πάσα στο Μαντσέ, πάει από τα αριστερά, κάνει το σούτ πάνω στον Τόνιο, διώχνει ο Μόισοφ. Δύσκολο, ο Τρισκόφσκι εδώ πρόλαβε την μπάλα, δίνει στον Τέτε. Αυτός με τη μία και πάλι για τον Τρισκόφσκι, με πλάτη γυρίζει πίσω στον Ακοράν. Για να δούμε την επιλογή του, το πλασέ του έξω. Ο Ζουμπάιρου, τον Αζάνγκο, τώρα ο Τσατάκοβιτς. Ανοίγει δεξιά στον Σλέχερ στο σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Στο 55ο λεπτό ο Σλέχερ, ο Ολλανδός. Αυτός που ανοίγει το σκορ. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει ούτε ο Τόνιο την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα του. Είναι το πρώτο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ. Καλή παλιά για τον Ακοράν, η ευκαιρία και το γκολ. Να το γκολ στο 60 λεπτό. Να είναι συγκεντρωμένη, να τα καταφέρει. Παλιά εξαιρετική από τον Λαρένα. Κοιμήθηκε η άμυνα της Τρετσίν και ο Ακοράν πολύ ψύχρεμα με την μαεστρία που τον διακατέχει, που τον διακρίνει, με το πλασεδάκι του κάνει το 1-1 και παγώνει εδώ το Stadion Pod Butnon. Ο Λαρένα ευτελεί απευθείας, πέφτει, διώχνει ο Σέμρινετς. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο Τρισκόφσκι, την πήρε, έδωσε στον Ζαν Λουκ που είναι ξεκούραστος, κάνει μια εξαιρετική ενέργεια και στρώνει στον Τρισκόφσκι, ευκαιρία, το σούτ έξω. Στο 73ο λεπτό ο Τρισκόφσκι εδώ μπορούσε.